Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 7 ημέρες επιστήμη και τεχνολογία για το επόμενο ημίωρο και θα ξεκινήσουμε με εντυπωσιακές εικόνες από την Αλική Ουγιούνι στη Βολιβία. Βρίσκεται σε υψόμετρο 3.600 μέτρων στην οροσειρά των Άνδεων και είναι η μεγαλύτερη σε έκταση στον κόσμο, ξεπερνώντας τα 10.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Από τη συγκεκριμένη αλική, εκτός από αλάτι, εξάγεται και λίθιο, καλύπτοντας μάλιστα το 50 με 70% των παγκοσμίων αναγκών για το στοιχείο αυτό που χρησιμοποιείται σε ηλεκτρονικές συσκευές αλλά και μπαταρίες. Θα συμφωνήσετε, ελπίζω, πραγματικά εξαιρετικές εικόνες που μόλις παρακολουθήσαμε. Πάμε τώρα στη Μαρία Φαρμαγιώτη, κυρίες και κύριοι, και να ξεκινήσουμε, Μαρία, αυτό το μεσημέρι με ένα φιλόδοξο ερευνητικό πρόγραμμα για τη θεραπεία του Αλτσχάιμερ, που αντίθετα με όσα έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα, προέρχεται από ένα ελληνικό πανεπιστήμιο. Καλό μεσημέρι, Νίκο, από το Αριστοτέλειο της Θεσσαλονίκης συγκεκριμένα, και αυτό είναι που το κάνει δύο φορές ελπιδοφόρο. Πρόκειται για μία μελέτη που έχει στόχο τη θεραπεία της νόσου Αλτσχάιμερ με τη χρήση βλαστοκυττάρων, που όμως λαμβάνονται από το λιπόδι ιστό του ίδιου του ασθενούς. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, Μαρία? Θα είναι η πρώτη κλινική δοκιμή. Θα ελεγχθούν συνολικά 80 ασθενείς. Με τη συνένεσή τους θα γίνει λιποαναρρόφηση για να απομονωθούν κάποια κύτταρα, τα οποία μετά από κατάλληλη επεξεργασία θα χορηγηθούν ενέσιμα στους ασθενείς. Πόσο ασφαλής είναι αυτή η μέθοδος, αυτή η θεραπεία ουσιαστικά? Σύμφωνα με τους επιστήμονες, Νίκο, είναι απόλυτα ασφαλής, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι η χρήση βλαστοκυττάρων από το λιπόδι ιστό δεν προκαλεί σε καμία περίπτωση καρκίνο. Μάλιστα. Πάμε τώρα σε μια ανακάλυψη που, αν επιβεβαιωθεί, θα αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση της ανδρικής στηρότητας. Γάλλοι επιστήμονες, Νίκο, ισχυρίζονται ότι κατάφεραν για πρώτη φορά να δημιουργήσουν στο εργαστήριό τους ανθρώπινα σπερματοζωάρια, πλήρως λειτουργικά, από κύτταρα στήρων ανδρών μάλιστα. Είναι μια πολύ σημαντική καινοτομία αυτή. Πραγματικά, εάν σκεφτεί κανείς ότι τα προβλήματα ανδρικής υπογονιμότητας αυξάνονται διαρκώς, είναι πραγματικά πολύ σημαντική. Ενδεικτικά μόνο θα σου πω ότι ο αριθμός των σπερματοζωαρίων εμφανίζει μείωση έως 50%. Ναι, λίγο
σύγχρονος τρόπος ζωής, λίγο η διατροφή, λίγο το άγχος, έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Ακριβώς. Τα σπερματοζάρια του σωλήνα όμως, Νίκο, μπορούν να δώσουν λύσεις, θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εξωσωματική γονιμοποίηση και θα είναι δυνατό και να καταψυχθούν. Μάλιστα. Τώρα, σε ένα άλλο θέμα, σε υπαριθμόν ένα ύπουλο εχθρό της υγείας μας μπορεί να αποδειχθεί η υπνική άπνοια. Τι είναι ακριβώς και τι μπορεί να προκαλέσει? Είναι η υπερατεταμένη διακοπή της αναπνοής στον ύπνο μας, Νίκο, που τις περισσότερες φορές συνοδεύεται από πολύ έντονο ροχαλιτό. Σύμφωνα με μελέτες, λοιπόν, όσοι υποφέρουν από το συγκεκριμένο σύνδρομο έχουν 7 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να εμπλακούν σε τροχαίο δυστύχημα, λόγω προφανώς του ότι δεν ξεκουράζονται αρκετά κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, μπορεί να επιφέρει εγκεφαλικό επεισόδιο, καρδιακή ανεπάρκεια ή αρρυθμία, υψηλή πίεση, διαβήτη, κατάθλιψη, αλλά και πολλά προβλήματα μνήμης. Άρα αυτό που μας λες, Μαρία, είναι ότι το φαινομενικά αθώο ροχαλιτό μπορεί να κρύβει και κινδύνους. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, θα σε ξαναβρούμε και αργότερα. Τώρα, να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι. Η αξιοποίηση των τρισδιάστατων εκτυπωτών στην τεχνολογία τροφίμων βρέθηκε στο επίκεντρο συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στην Ολλανδία. Πολλοί πιστεύουν ότι οι 3D, οι τρισδιάστατοι δηλαδή εκτυπωτές, θα φέρουν μια πραγματική επανάσταση και στην τέχνη της μαγειρικής. Μοιάζει με χαβιάρι. Στην πραγματικότητα όμως δεν είναι τίποτε περισσότερο από ζελέ φρούτων που οφείλουν το τέλειο σχήμα τους σε αυτόν τον τρισδιάστατο εκτυπωτή που σχεδίασαν και δημιούργησαν ειδικά για αυτόν τον σκοπό επιστήμονες στο Μάστριχτ της Ολλανδίας. Το χαβιάρι φρούτων μάλιστα κέντρισε το ενδιαφέρον πολλών από τους συμμετέχοντες στο συνέδριο εκτύπωσης τροφίμων που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Φένλο. The spheres, they are processed. With nothing more than vegetables and fruit. Οι σφαίρες παρήχθησαν με μοναδικά συστατικά τα λαχανικά και τα φρούτα. Η ζελατίνη αγκάρ-αγκάρ χρησιμοποιήθηκε για να δέσει τα υλικά. Με αυτή τη συνταγή μπορεί κανείς να προσελκύσει ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων. Από ακριβά εστιατόρια, λόγω της εντυπωσιακής εμφάνισης του πιάτου, ως ηλικιωμένους, γιατί η τροφή αυτή μασχέται εύκολα, αλλά και παιδιά που δεν τρώνε εύκολα λαχανικά. Which don't eat their vegetables. Στο Ολλανδικό χαβιάρι λαχανικών και φρούτων απαντούν Γερμανοί επιστήμονες με μια πρωτότυπη εφαρμογή. Ο χρήστης ζωγραφίζει κάτι στο τάμπλετ και μέσα σε λίγα λεπτά το βλέπει να εκτυπώνεται με συστατικά τις αγαπημένες του γλυκές γεύσεις. That's always depending on the person. That's why it's personalized. Αυτό εξαρτάται πάντα από τον καθένα. Είναι εντελώς προσωπικό. Αν για παράδειγμα κάποιος έχει έλλειψη βιταμίνης D, μπορεί να προσθέσει βιταμίνη D. Αν κάποιος έχει κάποιο άλλο πρόβλημα ή ίσως δεν τρώει αρκετά, μπορεί να εμπλουτίσει τα υλικά με πρωτεΐνη ή λίπος, αλλά και αντιστρόφως. Για τους υπέρευαρους ή παχύσαρκους, μπορείς να αυξήσεις τις φυτικές ίνες ώστε να χορταίνουν ευκολότερα. Οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές βεβαίως ανοίγουν νέους ορίζοντες και στη διακόσμηση των γλυκών και εκεί ακριβώς έχουν αφοσιωθεί οι ιδρυτές της επίσης Ολλανδικής 3D Chef. Ο δικός τους εκτυπωτής χρησιμοποιεί ζάχαρη και μέλι για να φτιάξει πρωτότυπα ζαχαρωτά όπως αυτά. Δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Αυτό είναι εκτυπωμένο με μέλι. Έχει παρασκευαστεί για διακοσμητικό σκοπό, για ζαχαροπλάστες και μπορεί κανείς να μπει στο διαδίκτυο και να τα παραγγείλει για να του παραδοθούν στο χώρο του αντί να τα φτιάξει χειροποίητα. Αυτή είναι η ιδέα μας. Η παραγωγή των τροφίμων δεν μπορεί πια παρά να ακολουθήσει τα μονοπάτια που χαράσει η τεχνολογική πρόοδος. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζουν οι ειδικοί. Υπάρχουν πια μηχανήματα που μπορούν να δώσουν στη ζάχαρη και τη σοκολάτα κάθε είδους σχέδιο. Πιστεύω πως το επόμενο βήμα στην κατεύθυνση της προσωποποιημένης τροφής είναι για παράδειγμα η ιατρική διατροφή. Και ακόμη πιο μπροστά η δημιουργία κάθε είδους διαφορετικών γεύσεων και συνδυασμών ξεχωριστής υφής. Μπορεί όλα αυτά να ακούγονται προωθημένα ή ακόμη και κεντρικά. Το μόνο σίγουρο όμως είναι πως το συγκεκριμένο συνέδριο έδωσε άφθονη τροφή για σκέψη. Πρεμιέρα για τις πανελλήνιες εξετάσεις αύριο, με χιλιάδες μαθητές να ρίχνονται στη μάχη για μια θέση σε σχολές και πανεπιστήμια. Μαζί μας ο κύριος Χρήστος Λιάπης, ψυχίατρος στο Ιγινήτιο και διδάκτορ του Πανεπιστημίου Τάφτς, για να εστιάσουμε μαζί σε αυτό το θέμα. Καλησπέρα κύριε Λιάπη, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα κύριε Ανδρίτσα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Καλό μεσημέρι και καλή επιτυχία πάνω απ' όλα στα παιδιά που τη Δευτέρα ρίχνονται στη μάχη για την εισαγωγή. Να ξεκινήσουμε καταρχήν, γιατρέ, από τις συμβουλές που έχετε να δώσετε προς τους γονείς των υποψηφίων. Πολύ απλά, ο γονιός, επειδή ακριβώς ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι ο αφανής
πρωταγωνιστής αυτής της μάχης που καλούνται να δώσουν τα παιδιά, δεν πρέπει να στέκεται ούτε πίσω από το παιδί, ούτε μπροστά του, αλλά δίπλα του. Πάνω απ' όλα, σημασία στην οριοθέτηση. Επαγρύπνηση από την πλευρά των γονέων, ώστε αν αρχίζουν να εμφανίζονται συμπτώματα άγχους, να μην αποδοθεί αμέσως απλά και μόνο σε ένα φυσιολογικό άγχος επίδοσης στις εξετάσεις, αλλά να έχει στο μυαλό του ο γονιός πάντα ότι μπορεί τροποποιήσεις στη συμπεριφορά του υποψηφίου να υποκρύπτουν βαθύτερες ψυχικές διεργασίες, ίσως και διαταραχές που ξεκινούν κατά την εφηβεία. Είναι πολύ πιθανό φαινόμενα καταφυγής στη χρήση ουσιών ή στο αλκοόλ να πυροδοτούνται από το άγχος των εξετάσεων, αλλά να υπάρχει από κάτω ένας αυτόνομος, ένας βαθύτερος καταθλιπτικός πυρήνας. Αυτό σε πρώτη φάση, και από εκεί και ύστερα άλλα συμπτώματα όπως ευσυγκινησία, ευερεθιστότητα, διαταραχές στον ύπνο ή στη διατροφή του υποψηφίου, με τη μορφή της αϊπνίας ή περιπνίας ή της βουλιμίας ανορεξίας, μπορεί να είναι οι μασκαρεμένες εκδηλώσεις μιας κατάθλιψης με έναρξη κατά την εφηβεία. Μάλιστα. Τώρα, αναφορικά με τη διαχείριση των ημερών των εξετάσεων, γιατί κάθε μέρα και μία νέα δοκιμασία προστίθεται, πώς θα πρέπει να είναι αυτή η διαχείριση και τι ακριβώς πρέπει να κάνουν οι υποψηφοί? Πρώτα απ' όλα, καλές συνήθειες ύπνου, να μην πέφτουν στην παγίδα του νυχτερινού διαβάσματος υπό την πρόφαση ότι τότε εκείνες τις ώρες έχουν ησυχία, συχνά διαλύματα, καλή διατροφή με λήψη υδατανθράκων, αλλά χωρίς να παρεκτρέπονται σε μαζικές καταναλώσεις γλυκών, που μπορεί και αυτό να είναι ένα βουλημικό σύμπτωμα ύφεσης του άγχους. Συχνά διαλύματα, μικρή σωματική άσκηση. Ενυδάτωση βεβαίως. Ενυδάτωση βέβαια, πάνω απ' όλα η γνωστή χυμή της Ελληνίδας μάνας. Και από εκεί και ύστερα, επειδή υπάρχουν ορισμένες γνωσίες, ορισμένες αυτόματες σκέψεις που συχνά έρχονται στο μυαλό μας όταν είναι να αντιμετωπίσουμε μια δοκιμασία όπως είναι οι εξετάσεις. Και επειδή μέρα-μέρα, μάθημα-το-μάθημα, μπορεί να υπάρχουν και μεταβολές στο συναίσθημα ανάλογα με την επίδοση. Προσοχή σε αυτές τις αυτόματες σκέψεις, σε αυτά τα αυτόματα γνωσιακά σχήματα, τα οποία πολλές φορές μπορούν να έχουν τη στρέβλωση της αυτοϋποτίμησης ή της καταστροφολογίας, ενώ η ρεαλιστική αποτίμηση να είναι πολύ αντικειμενικότερη και πολύ διαφορετική. Και ένα άλλο κρίσιμο... Και να κλείσουμε με αυτό, γιατρέ. Ναι, βεβαίως. Και ένα άλλο κρίσιμο σημείο κλείνοντας, με τον υποψήφιο συνήθως διαγωνίζεται μαζί και η οικογένεια. Δεν είναι συνάρτηση της επίδοσης του υποψηφίου η κοινωνική επιτυχία ή ο στιγματισμός της οικογένειας. Και τέλος, η διαχείριση της ίδιας της επιτυχίας είναι πολύ σημαντικότερη πολλές φορές από την επιτυχία. Τα αληθινά άγχη είναι μετά στις ευθύνες της ενηλίκου ζωής και στις ευθύνες της πραγματικής προσφοράς στην κοινωνία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας αυτό το μεσημέρι και βεβαίως καλή επιτυχία σε όλους. Κυρίες και κύριοι, τώρα εσείς μένετε μαζί μας αμέσως μετά το διάλειμμα. Συναρπαστικές εικόνες από τις πλωτές πόλεις του μέλλοντος. Ένα αυτοκίνητο που κυριολεκτικά σας λύνει τα χέρια μέσα στην πόλη, αλλά και τα βίντεο από το διαδίκτυο που δεν πρέπει να χάσετε. Τα ημέρες επιστήμη και τεχνολογία, εδώ είμαστε και πάλι με τον παγκόσμιο πληθυσμό σε διαρκή άνοδο, αλλά και την κλιματική αλλαγή να απειλεί με βύθιση τεράστιες κατοικημένες εκτάσεις. Οι επιστήμονες εκτιμούν πως δεν αργεί η ώρα που το στεγαστικό ζήτημα θα προβάλλει ως ένα πρόβλημα πρώτης γραμμής. Θα μπορούσε όμως η λύση να έρθει από τη θάλασσα? Οι ειδικοί απαντούν με βεβαιότητα ναι και παρουσιάζουν ιδέες για πλωτούς οικισμούς που θα σας εντυπωσιάσουν. Φανταστείτε ολόκληρες πόλεις δομημένες πάνω στο νερό. Οικισμούς με δεκάδες χιλιάδες κατοίκους και όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις να επιπλέουν στην επιφάνεια της θάλασσας. Ουτοπία? Κάθε άλλο, απαντούν οι επιστήμονες. Με τον παγκόσμιο πληθυσμό να αυξάνει διαρκώς και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών να εκτιμά πως ως το 2100 θα αγγίζει τα 11 δισεκατομμύρια, οι πλωτοί οικισμοί ίσως να αποτελούν μονόδρομο όσο προσεγγίζουμε το κατόφλι του 22ου αιώνα.
Με δεδομένη την τάση κατοίκησης παράκτιων περιοχών του πλανήτη, αλλά και με την κλιματική αλλαγή να οδηγεί μακροπρόθεσμα στην άνοδο της στάθμης των υδάτων ως και κατά 98 εκατοστά, το πρόβλημα στέγασης του παγκόσμιου πληθυσμού απαιτεί αποτελεσματικό προγραμματισμό. Σε αυτό το πλαίσιο, πρωτοποριακοί αρχιτέκτονες επενδύουν στη λύση των πλωτών πόλεων και δίνουν στην ιδέα του σάρκα και οστά στο λιμάνι του Ρότερνταμ. Δομημένη σε αδιάβροχη βάση, αυτή η τεράστια πλωτή φούσκα θα λειτουργήσει ως εκθεσιακό κέντρο, ενώ με την πάροδο του χρόνου αναμένεται και η επέκταση της κατασκευής για τη δημιουργία εστιατορίων και κέντρου ψυχαγωγίας. Προβλέπουμε ότι το 2030 το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού θα κατοικεί σε απόσταση μικρότερη των 100 χιλιόμετρων από τις ακτές. Η λύση που δίνουμε είναι ιδιαίτερα ευέλικτη για να χτίσει κανείς και συνιστά μια πολλά υποσχόμενη πρόταση για να δοθεί απάντηση στο πρόβλημα της στέγασης. Στην καρδιά της Ολλανδίας, το Άμστερνταμ, έχει ήδη δημιουργηθεί μια ολόκληρη γειτονιά με πλωτές κατοικίες. Η κατασκευή της ολοκληρώθηκε μέσα σε λίγα χρόνια με τους δρόμους και τα σπίτια να επιπλέουν. Βρισκόμαστε στο χαμηλότερο επίπεδο του σπιτιού και όπως μπορείτε να δείτε, η στάθμη του νερού φτάνει εδώ. Η θερμοκρασία του νερού δροσίζει το σπίτι το καλοκαίρι και το κρατά ζεστό το χειμώνα. Έτσι λοιπόν το σπίτι διαθέτει φυσική μόνωση. Οι πλωτές πόλεις θα έχουν σύμφωνα με τους εμπνευστές τους πολλά πλεονεκτήματα, μεταξύ άλλων ενεργειακή επάρκεια από ήπιες μορφές, αλλά και αυτάρκεια σε αγροτικά προϊόντα χάρη στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις που θα διαθέτουν. Εδώ από πάνω έχετε ένα κύμα βλάστησης μέσα στο οποίο περιλαμβάνονται όλα τα διαμερίσματα για όλους τους κατοίκους. Στο κέντρο έχουμε ένα μεγάλο κοινό μποστάνι και από πάνω έχουμε μια κρυστάλλινη επιφάνεια για εμπορικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς. Όσο και αν αυτά φαντάζουν εξωπραγματικά, οι ειδικοί επιμένουν πως είναι θέμα χρόνου να δημιουργηθούν οι πρώτες πλωτές εγκαταστάσεις για υπηρεσίες που μέχρι σήμερα φιλοξενούνται στην ξηρά. Θα είναι καταρχήν τα αεροδρόμια που θα επιπλέουν και θα είναι η πιο απλή εφαρμογή και η πιο αναγκαία, ενώ αργότερα το πιο πιθανό είναι να κατασταθούν επιχειρήσεις και αναμφίβολα γύρω από τα αεροδρόμια και τις επιχειρήσεις θα δημιουργηθούν γειτονιές πλούσιων κατοίκων. Οι πλωτές πόλεις θα μπορούσαν να δημιουργηθούν άμεσα, καθώς διαθέτουμε ήδη όλη την απαραίτητη τεχνολογία. Το πρόβλημα όμως είναι αλλού. Εκτιμάται πως για έναν οικισμό σαν αυτόν απαιτείται 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ κόστος, αυξημένο κατά 25% σε σχέση με αυτό μιας αντίστοιχου μεγέθους συμβατικής πόλης στην ξηρά. Είδαμε την εντυπωσιακή πλωτή συνοικία στο Άμστερνταμ. Θα παραμείνουμε στην Ολλανδία να δούμε τη λύση που έδωσαν εκεί στο πρόβλημα της στάθμευσης. Η Ολγίνα Σαντίκου από το layout.gr, συνάδελφος από το Άμστερνταμ, είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα για αυτή την καινοτομία που εφαρμόζουν οι Ολλανδοί. Υπάρχει βέβαια ένα ανάλογο σύστημα και στην Αθήνα, αλλά δυστυχώς δεν χρησιμοποιείται και τόσο. Καλό μεσημέρι, Νίκο. Στην Ολλανδία δεν υπάρχει άγχος και βιασύνη, ακόμα και όταν θέλεις να παρκάρεις το αυτοκίνητό σου. Κάθε φορά που οι Ολλανδοί λοιπόν παρκάρουν, έχουν το κινητό αναχείρας και μέσα από μια συγκεκριμένη εφαρμογή πληρώνουν τη θέση στάθμευσης του αμαξιού τους. Κατεβάζεις λοιπόν την εφαρμογή Park Line στο κινητό σου, πληκτρολογείς τον αριθμό της πινακίδας σου και ενεργοποιείς τις υπηρεσίες τοποθεσίας, το GPS. Κάθε φορά που παρκάρεις το όχημά σου, πατάς εκκίνηση ώστε να καταγράφεται η ώρα και η ακριβής διεύθυνση. Όποια ώρα επιστρέψεις, πατάς διακοπή προκειμένου να σταματήσει να καταγράφει. Η αστυνομία, να σου πω, μπορεί να ελέγξει εάν έχεις δηλώσει το συγκεκριμένο όχημα, καθώς και την ώρα στάθμευσης, οπότε δεν μπορεί να σου κόψει κλίση. Μάλιστα. Στο τέλος, κάθε μήνα πληρώνεις το συνολικό χρηματικό ποσό μέσα από αυτή την εφαρμογή, χρησιμοποιώντας την πιστωτική σου κάρτα. Και με χρονοχρέωση, βεβαίως, και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Να είσαι καλά, Ολγίνα Σαντίκου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να γνωρίσουμε το αυτοκίνητο που κυριολεκτικά θα μας απαλλάξει από τον πονοκέφαλο του παρκαρίσματος. Η Μαρία Φαρμακιώτη είναι και πάλι μαζί μας για να δούμε πραγματικά. Αυτή την εντυπωσιακή καινοτομία πραγματικά σου λύνει τα χέρια μέσα στην πόλη. Είναι έξυπνο, πτυσσόμενο, είναι το αυτοκίνητο Transformer, θα λέγαμε, Νίκο. Σωστά. Που συρρυκνώνεται και μπορεί να παρκάρει ακόμη και κάθετα. Όταν διπλώνει, μικραίνει κατά περίπου 80 εκατοστά. Επίσης, μπορεί να κινείται πλάγια σαν κάβουρας, το βλέπουμε εδώ, και να στρίβει πάρα πολύ εύκολα. Βέβαια, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι στην οδήγηση και αν αυτό σε μπερδέψει, αν αλλάξει τον τρόπο οδήγησης και αρχίσει και κινείσαι προς τα πλάγια. Οι ειδικοί λένε ότι η αίσθηση που έχει ο οδηγός, Νίκο, είναι
είναι αυτή ενός κλασικού αυτοκινήτου. Απλά ο κάθε τροχός έχει τον δικό του κινητήρα και μπορεί να γλιστρά πιο εύκολα. Μάλιστα. Η μετάβαση, μάλιστα, από την κανονική οδήγηση στην πλάγια διαρκεί μόλις 4 δευτερόλεπτα. Πολύ ωραία. Και από ταχύτητα και κάψιμα. Η μέγιστη ταχύτητα είναι 65 χιλιόμετρα την ώρα και μία πλήρη φόρτιση του, αφού ξέχασα να σου πω ότι είναι ηλεκτρικό, αρκεί για να διανύσει περίπου 50 με 70 χιλιόμετρα. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Φαίνεται ότι στα BRICS, που τα μάθαμε και στην Ελλάδα την τελευταία εβδομάδα, υπάρχουν εταιρείες τεχνολογίας οι οποίες το έχουν πάει ένα βήμα παραπέρα. Οι αναπτυσσόμενες αγορές, Νίκο, αναμένεται να απορροφήσουν πολλά tablets και smartphones στο κοντινό μέλλον και μάλιστα πολλά από αυτά θα είναι ιδιαίτερα φθηνά, όπως αυτό το σύστημα που βλέπουμε, το chip, ένας υπολογιστής που σύμφωνα με το BBC θα κοστίζει μόλις 9 δολάρια, δηλαδή 8 ευρώ, στην πιο βασική του μορφή. Και ποια θα είναι τα χαρακτηριστικά, Μαρία? Δεν θα του λείπει τίποτα. Θα έχει έναν επεξεργαστή 1 GHz, μνήμη 512 MB και αποθηκευτικό χώρο 4 GB. Με ενισχυμένα γραφικά η τιμή του θα ανέβει στα 24 δολάρια. Μάλιστα. Και η φορητή του έκδοση στα 49. Θα αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αρχές του 2016. Πάμε να κλείσουμε και με την NASA. Αποστολή στον Άρη ετοιμάζουν φοιτητές από το Βέλγιο. Περίπου. Σε συνεργασία με τους Αμερικανούς. Ακριβώς. Αφού δεν μπορούν να ταξιδέψουν ακόμη στον κόκκινο πλανήτη, αποφάσισαν να μεταφέρουν τον Άρη στη Γιούτα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αυτό γιατί οι συνθήκες, όπως βλέπουμε και στα πλάνα μας στην κοιλάδα Γκόμπλιν, προσομοιάζουν αρκετά με εκείνες του Άρη. Δεν υπάρχει βλάστηση, μόνο άμμος και κόκκινη βράχη. Οι φοιτητές λοιπόν θα πρέπει να επιβιώσουν για 15 ημέρες σε έναν σταθμό με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες. Το νερό πρέπει να σου πω είναι με το δελτίο και η τροφή μοιρασμένη, όπως ακριβώς και οι μερίδες των αστροναυτών. Ο μόνος ιδιωτικός χώρος είναι τα μικρά τους υπνοδωμάτια. Και ο τελικός στόχος της αποστολής? Είναι η μελέτη της καθημερινής ζωής στον Άρη, να συλλέξουν δείγματα από το έδαφος, να κάνουν ελέγχους και μετρήσεις και να δουν ποια βακτήρια θα μπορούσαν να συναντήσουν στον κόκκινο πλανήτη. Μαρία Φαρμακιώτη, ότι σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε πολύ γρήγορα και στη Νίκη Λιμπεράκη, που είναι και πάλι μαζί μας, να δούμε τα βίντεο της εβδομάδας από την ιστοσελίδα wimp.com. Λοιπόν, με επιστημονικό χρώμα το πρώτο βίντεο, είναι ένα σύστημα ρομποτικής μικροχειρουργικής, Da Vinci, στην μνήμη βεβαίως του μεγάλου καλλιτέχνη και εφευρέτη, και κοιτάξτε με πόση ακρίβεια μπορεί να δουλέψει σε μια κλίμακα που, όπως λένε οι επιστήμονες, είναι πάρα πολύ δύσκολο για έναν άνθρωπο να επέμβει με τόση λεπτότητα και τόση επιτυχία. Βλέπουμε μια ρόγα σταφυλιού εντωμεταξύ, έτσι ώστε να ξέρουν και οι τηλεθεατές μας. Έτσι, ότι δεν βλέπουμε κάτι διαφορετικό ή κάτι άλλο που θα μπορούσε να σοκάρει ενδεχομένως. Λοιπόν, πάμε σε μια selfie τώρα, γιατί είναι της μόδας η selfie, για τους ανθρώπους και όχι μόνο. Δεν είναι ανθρώπινο προνόμιο τελικά. Ο βραδύπους που βλέπετε, ένα ζώο βεβαίως που δεν το πολύ ξέρουμε στην Ελλάδα, γιατί ενδυμεί στις ζούγκλες της Κεντρικής και της Λατινικής Αμερικής, περιεργάζεται μια φωτογραφική μηχανή και καταφέρνει, όπως μόλις είδατε, να βγάλει μια από τις γνωστές selfie που τον έχουν καταστήσει διάσημο στο διαδίκτυο, Νίκο. Πάμε τώρα και σε μία γάτα να δούμε τι σκαρφίζεται και πού τελικά θα καταλήξει. Για πες μας, Νίκη. Λοιπόν, είναι πάρα πολλές οι απόπειρες. Έχω μοντάρει το βίντεο για να είναι έτσι λίγα δευτερόλεπτα η διάρκεια του. Πρέπει να σας πω ότι για αρκετά λεπτά η συγκεκριμένη γάτα προσπαθούσε να βρει έναν τρόπο να χωρέσει μέσα σε γυάλα ψαριού. Τελικά, μετά από πάρα πολλές απόπειρες και φοβερή επιμονή, όπως θα δείτε τώρα, καταφέρνει να μπει ολόκληρη μέσα. Και βέβαια προκαλεί πάρα πολύ γέλιο στους ιδιοκτήτες της και στους ανθρώπους που επισκέπτονται το βίντεο στο διαδίκτυο. Μάλιστα. Πραγματικά απίστευτο. Πάμε και σε έναν ουρακοτάγκο που είναι, αναλαμβάνει εντελώς διαφορετικό ρόλο από αυτόν που τον έχει τάξει η φύση αρχικά. Σε ένα καταφύγιο ζώων θα μεταφερθούμε στη Νότια Καρολίνα. Ο ουρακοτάγκος έχει ουσιαστικά υιοθετήσει 3 μικρά τυγράκια και τα φροντίζει σαν να είναι η μαμά τους ή όπως κάνουν οι άνθρωποι του καταφυγίου. Τρυφερό το βίντεο, αν και πολλοί επικρίνουν για εκμετάλλευση το συγκεκριμένο θέαμα, κυρίως φιλοζωικές οργανώσεις. Μάλιστα. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Σε ένα ιδιαίτερο θέμα που δεν το βλέπεις συχνά. Να είσαι καλά, Νίκη Λιμπεράκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Ραντεβού με περισσότερη επιστήμη και τεχνολογία την επόμενη εβδομάδα. Εμείς θα τα λέμε αυτή την εβδομάδα. Ξέρετε, Twitter, Facebook στη διάθεσή σας. Και βεβαίως περιμένουμε τις δικές σας προτάσεις στο email της εκπομπής 7imeres@sky.gr. Εσείς μπαίνετε στον Sky, έρχεται τώρα Μανώλης Φακάκης με όλη την αθλητική σας ενημέρωση. Από εμάς, καλό μεσημέρι, καλή Κυριακή.